Λοιπόν, πάμε και στην πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος να συναντήσουμε την Μαρία Κομνηνάκα. Είναι βουλευτής στην Λέσβο, νεοεκλεγήσα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλά, μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ξεκίνησε πολύ έντονα η νέα κοινοβουλευτική, όχι κοινοβουλευτική, γιατί είναι στο τέλος της, αλλά εννοώ ξεκίνησαν πολύ έντονα οι πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια εκτίμηση. Φάνηκε ότι αυτό που εκτιμούσαμε από τις πρώτες μέρες, ότι από τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης φάνηκε ότι είστε αποφασισμένοι να αποτελειώσει ό,τι έχει αφήσει όρθιο η προηγούμενη κυβέρνηση. Εσείς... Και η μεθόδευσή της η χτεσινή με τις τροπολογίες της τελευταίας στιγμής που πρώτου ΚΚΕ κατήγγυλος απαράδεκτη και για τον τρόπο που μεθοδεύτηκε η καθυστέρηση της συζήτησης για να έρθουν να φέρει σαν το κλέφτη και ο Ρευρούτσι τις δύο τροπολογίες μισή ώρα πριν την ψηφοφορία και βέβαια και το απαράδεκτο περιεχόμενό τους και γι' αυτό το λόγο και αποχωρήσαμε από τη συζήτηση αυτής της τροπολογίας. Αλλά βέβαια και το προηγούμενο και το νομοσχέδιο, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο ήταν πραγματικά ενδεικτικό το ότι έφερε με τη μορφή του καταπήγοντος ένα πολυνομοσχέδιο αρμοδιότητας 15 υπουργείων για να, και να το πω και την περίοδο που διάλεξε να το φέρει, για να περάσει μια σειρά αντιδραστικών αλλαγών χωρίς να προλάβει να γίνει ουσιαστική συζήτηση και με τέτοιες ταχύτητες, με διαδικασίες fast track. Εκτιμάτε ότι θα έχει παρενεργές από την κυβέρνηση, λένε ότι μπορεί να φέρει τα ανάποδα αποτελέσματα, δηλαδή να είναι όσο μπορεί να είναι εύκολη η απόλυση, να είναι και εξίσου εύκολη η διαδικασία της πρόσληψης, ιδίως στο κομμάτι κλάδων που λειτουργούν εκ των πραγμάτων περισσότερο εποχικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τουρισμός. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πραγματικά ο κύριος Βρούτσης και στις προγραμματικές δηλώσεις και η χθεσινή του παρουσία έδειχνε ένα μένος και μια επιθετικότητα προς τους εργαζόμενους. Είναι πραγματικά ήρθε κοινικά χθες και έκλαιγε για τις επιχειρήσεις και έλεγε ότι με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως η Apple, για παράδειγμα, θα ακούνε Ελλάδα και θα τρέχουν. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Μάλλον ήδη τρίβουν τα χέρια τους γιατί τα ήδη διαλυμένα εργασιακά δικαιώματα που υπάρχουν στον χώρο της εργασίας και αυτό δεν είναι μόνο η δική μας εκτίμηση. Τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη επιβεβαιώνουν και για τον μήνα Ιούλη τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τι έδειχναν την κυριαρχία της ευελιξίας στον χώρο της εργασίας. Το 55% των προσλήψεων αφορά θέσεις μερικής και περιτροπής απασχόληση, μια γενική τάση μείωση των μισθών και όλα αυτά την περίοδο που ο τουρισμός είναι στα πάνω του και καταγράφουμε, όπως λένε μάλιστα οι ίδιοι, τα ίδια κύκλοι, ότι καταγράφουν ρεκόρ κερδών στον κλάδο αυτό. Αυτό δείχνει ότι έχει ένα ήδη επαρκές οπλοστάσιο αντεργατικών ρυθμίσεων η εργοδοσία και βέβαια η Νέα Δημοκρατία έρχεται να απελευθερώσει ακόμα περισσότερο, να εφαρμόσει και τις τελευταίες απαιτήσεις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων για να μπορέσουν με μεγαλύτερη ευκολία να πετάνε έξω τους εργαζόμενους και δεν δείχνουν, να μου επιτρέψετε, αλλά δεν δείχνουν κάτι τέτοιο τα στοιχεία, ότι το πρόβλημα δηλαδή στους χώρους εργασίας είναι η δυσκολία των εργαζομένων των εργοδοτών να απολύουν τους εργαζόμενους, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Στο άλλο κομμάτι, κυρία Κομνηνάκα, στο κομμάτι του ασύλου με την νέα διάτηξη που ουσιαστικά καταργεί τους περιορισμούς που υπήρχαν, η γνώμη σας είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Επειδή ήσασταν αρκετά επικριτικοί ως Κομμουνιστικό Κόμμα, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί? Κοιτάξτε, στην ίδια κατεύθυνση, εμείς εκτιμάμε ότι η κυβέρνηση θέλει να περάσει και κάποια μηνύματα. Δηλαδή έρχεται από την πρώτη στιγμή, αξιοποιώντας το σύνθημα νόμος και τάξη, θέλει να περάσει και την λογική να εμπεδοθεί στη συνείδηση ενός κόσμου ότι οποιασδήποτε κατακτήσεις του προηγούμενου διαστήματος, του εργατικού του λαϊκού κινήματος, δεν είναι ότι όλες τίθενται υπό αμφισβήτηση και δεν είναι τίποτα δεδομένο. Και απ' την άλλη, νομίζουμε ότι χρησιμοποιεί προσχηματικά για το πανεπιστημιακό άσυλο υπάρχουν ζητήματα
εγκληματικότητα κλπ. Τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι πραγματικά αυτά η στόχευση της κυβέρνησης. Γιατί και μέχρι σήμερα υπήρχε το νομοτικό πλαίσιο που επέτρεπε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους φαινόμενα. Αλλά γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει η βούληση να αντιμετωπιστούν, γιατί αυτά αξιοποιούνται και βέβαια υπάρχουν και σε πολλούς άλλους χώρους που δεν καλύπτονται από το ακαδημαϊκό άσυλο και η διακίνηση των ναρκωτικών, το ηλεκτροπόριο, τα ζητήματα τέλος πάντων με τους μηχανισμούς που αξιοποιούνται τέλος πάντων για να χτυπηθεί και το εργατικό κίνημα και σε άλλους χώρους. Δεν είναι αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει, αν θέλει, το έγκλημα. Δεν το έκανε. Ήδη με το νομοστικό πλαίσιο που υπήρχε και έδινε την δυνατότητα να το κάνει. Αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι να επικρατήσει και στα πανεπιστήμια ψυχήνο κροταφείου. Αυτό που τους ενοχλεί δηλαδή είναι οι φοιτητές να οργανώνονται, να συζητάνε, να διεκδικούν απέναντι σε μια σειρά προβλήματα που ήδη υπάρχουν στην ανώτατη εκπαίδευση και εκτιμάμε ότι θα ενταθούν. Ήδη ο σκοπός της κυβέρνησης είναι διακηρυγμένο στόχο τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι καινούριο. Το να ανοίξει διάπλευρα τις πόρτες τα επιχειρηματικά συμφέροντα στο πανεπιστήμιο, το να μετατρέψει, να κάνει ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, να μπορούν εύκολα οι επιχειρηματικοί όμιλοι να μπαίνουν, να επενδύουν και να ελέγχουν και το αντικείμενο και το περιεχόμενο της έρευνας, όπως ήδη προσπαθούν να κάνουν και με τα είσοδο των ατοικών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, όλα για ένα τέτοιο είδους πανεπιστήμιο είναι εμπόδιο το να υπάρχει άσυλο για την διακίνηση των ιδεών, να υπάρχει οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, να μπορούν οι φοιτητές να οργανώνονται, να συζητάνε και να διεκδικούν δικαιώματα και καλύτερους όρους σπουδών και δουλειάς. Και αν θέλετε, η σημερινή κατάσταση των πανεπιστημίων με τα τεράστια προβλήματα υποχρηματοδότησης, έλλειψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, η γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία πάσχει η ανώτατη εκπαίδευση και όχι αυτά που προσπάθησαν εναρμονισμένα όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές στις ομιλίες τους να παρουσιάσουν τον εσπάδο μια κατάσταση στα πανεπιστήμια που το χρησιμοποιούν ως λαγόλεμοι ίσως πρόσχημα για να επιβάλλουν το σύνθημα νόμος κοιτάξει και μέσα στους τα πανεπιστήμια που συμβαίνει βέβαια όπως επιδιώκουν να κάνουν και στους εργασιακούς χώρους και αλλού. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κυρία Κομνηνάκα. Να είστε καλά.